Αυτό ότι τα αντίμετρα είναι περισσότερα από τα μέτρα. Κοιτάξτε, υπάρχει πολιτική εκτίμηση. Μπορούμε να έχουμε την Α ή τη Β εκτίμηση ο καθένας και τη διαφωνία. Θέλω εγώ την εκτίμηση. Και υπάρχουν και τα στοιχεία. Ναι. Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Ναι. Απεικονίζονται μέσα στις σελίδες αυτές. Δεν πιάνουν ένα καροτσάκι, είναι ένα ντοσιέ περίπου όλο το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Εάν κάποιος δεν φερθεί οικολογικά και το τυπώσει. Και σε νούμερα τα αντίμετρα είναι πιο πολλά από τα μέτρα. Μας, δηλαδή, τα και μας δίνει, δίνει ένα δημοσιονομικό χώρο περίπου 2 δις τα αντίμετρα από τα μέτρα. Για να ασκήσουμε τις πολιτικές που έχουμε. Άρα, μέσα λεπτό. Γιατί φωνάζετε για τη συμφωνία, γιατί υπάρχουν βουλευτές που φωνάζουν για τη συμφωνία. Εδώ, έτσι όπως μας τα λέτε, κερδίσαμε 2 δισεκατομμύρια. Όχι. Εγώ καταλαβαίνω τη δική σας προδιάθεση στην πολιτική, αλλά εγώ δεν πρόκειται εδώ ούτε να θριαβολογήσω, ούτε να πω ότι έχουμε κάνει. Είναι η προδιάθεση στην πολιτική. Θα σας πω. Ναι, το να λιδωρήσετε και να ερωνευτείτε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όχι, μου είπατε ότι κάνετε μια προδιάθεση για πολιτική. Καλά πολιτική δεν είμαστε ακόμα εμείς. Γιάννη, μισό λεπτό. Είπατε ότι, έχω μια προδιάθεση πολιτική. Τι εννοείτε? Ότι από τις ερωτήσεις που κάνετε και από τις στάσεις που κρατάτε, φαίνεται οι στάσεις απέναντι στο τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Οι ερωτήσεις. Καλά κάνετε και το κύριε Αλεξιάδη, ακούστε μου λίγο. Οι ερωτήσεις έρχονται με βάση τις απαντήσεις. Και εσείς πριν από λίγο μας απαντήσατε. Να δώσω λοιπόν την απάντηση. Μισό λεπτό. Γιατί η ερώτηση ήρθε με βάση την απάντηση που δώσατε πριν και είπατε ότι έχουμε δημοσιονομικό χώρο 2 δις. Και σας ρωτάω λοιπόν, γιατί κλαίνε και οδύρονται οι συναδελφοί σας στη Βουλή ότι είναι μια κακή συμφωνία, αλλά αναγκαστήκαμε να την πάρουμε τη στιγμή που μας κερδίζουμε 2 δις. Να απαντήσω λοιπόν. Δεν κλαίει και δεν οδύρεται κανένας. Υπάρχει σκεπτικισμός. Ναι. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα. Εμείς δεν θριαμβολογούμε, δεν λέμε ότι ζούμε το δικό μας success story. Εμείς λέμε ότι στις δεδομένες συνθήκες που είχαμε, φέραμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Αυτή η συμφωνία σε σχέση με αυτό που γινόταν στο παρελθόν. Ναι. Έχει μέτρα και αντίμετρα. Δεν έχει μόνο μέτρα όπως είχαμε στο παρελθόν. Εγώ σας το είπα πιο προωθημένα, κύριε Αλεξιάδη. Και δεν το καταλάβατε μάλλον. Εγώ σας είπα ότι κερδίζουμε. Στην ουσία και ότι έτσι όπως μας τα λέτε, κερδίζουμε 2 δισεκατομμύρια. Και αναρωτιέμαι, γιατί ο κύριος Φίλης λέει ότι φέρνουμε μνημόνιο. Γιατί ο κύριος Τσακαλώτος λέει ότι θα είμαστε δυστάρεστα τα μέτρα. Δεν το καταλαβαίνω. Καλό από τη στιγμή που έχουμε 2 δις κέρδος. Να σας απαντήσω. Να απαντήσω. Και μακάρι να έχω τη δυνατότητα να έχω πιο πολύ χρόνο στην απάντηση από την ερώτηση. Πολύ μικρή ερώτηση ήταν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στο τι λέει ο κύριος Φίλης και ο κύριος Τσακαλώτος. Εάν διαβάσετε όλη την ομιλία του καθενός, έχετε μια πληρέστερη εικόνα και αν από το να απομονώσουμε ένα κομμάτι και να πούμε ότι λέει το Α ή το Β. Διότι όταν απομονώνουμε ένα κομμάτι, χάνουμε το γενικό σύνολο. Ναι. Αυτά που λέμε λοιπόν εμείς είναι ότι φέραμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία στις δεδομένες συνθήκες που έχουμε και στη λογική που είχαν κάποιοι το Δεκέμβριο και λέγαν τόσα και άλλα τόσα μέτρα ή σε αυτό που μας ζητούσαν 4,5 δις νέα μέτρα κτλ. Εμείς απαντήσαμε σε αυτό εδώ. Φέραμε μια συμφωνία η οποία για το 19 και για το 20 προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα και είναι το εισιτήριο για να ξεκινήσει η συζήτηση για το τι θα κάνουμε με το χρέος, με τα πλεονάσματα, με το QE και μια σειρά από άλλα πράγματα. Πολύ ακριβό δεν είναι όμως αυτό το εισιτήριο, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν είναι καθόλου ακριβό. Περικοπή συντάξεων υπάρχει. Κοιτάξτε, στην πολιτική πρέπει να συγκρίνεις κάτι με κάτι άλλο. Είναι ακριβώς σε σχέση με τι. Περικοπή συντάξεων δεν υπάρχει. Τα έχουμε πει, αυτά δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Δεν υπάρχει. Και όποτε θέλετε. Μείωση εισοδήματος επομένως των πολιτών. Θα σας πω, αυτά έχουν ακουστεί πολλές φορές. Να πω κάτι που δεν έχει ακουστεί. Ούτε ένα ευρώ μέτρο. Πώς γίνεται τώρα να πω κάτι που δεν έχει ακουστεί και θα σας απαντήσω σε αυτό. Σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν, εγώ ξεκινάω από τα αρνητικά. 4 αρνητικά φορολογικά μέτρα και υπάρχουν και 11 θετικά φορολογικά μέτρα. Και αν μου δώσετε το χρόνο, θα πω ένα-ένα ποια είναι για να καταλάβει ο πολίτης ότι βεβαίως και υπάρχουν αρνητικά μέτρα, αλλά υπάρχουν και θετικά μέτρα. Άρα αυτό δεν ισχύει, ούτε ένα ευρώ μέτρα, εφόσον μόνο σας λέτε ότι υπάρχουν 4. Βεβαίως και ισχύει και υπερισχύει μάλιστα, δηλαδή ισχύει παραπάνω από αυτό που είχαμε πει, διότι τα συνολικά αντίμετρα, τα θετικά μέτρα δηλαδή, είναι πολύ περισσότερο από τα αρνητικά Άρα, μέτρα. Επειδή μιλήσατε για πολιτική προδιάθεση, για να πάμε και στον κύριο Μαυραγάνη, τον οποίο έχουμε ρίξει, επαναλαμβάνω εγώ, μιλάμε για μια πετυχημένη συμφωνία. Με δεδομένα. Με δεδομένα. Με τα δεδομένα, κύριε Αλεξάνδη. Μα το είπατε με τα δεδομένα. Μα με τα δεδομένα σας μιλάω εγώ. Θέλετε να απαντήσετε εσείς ή να απαντήσω εγώ. Είναι μια θετική αρνητική συμφωνία. Με δεδομένα αυτά που είχαμε ναι. και τις δυνατότητες που είχαμε, είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία που μπορούσε να γίνει. Μάλιστα, αυτό λέμε εμείς. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνολική πορεία. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι από αυτά που είχαμε μπροστά μας κάναμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Και αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, να κατατεθεί στο τραπέζι. Μάλιστα. Να σας πω μερικές προτάσεις. Βεβαίως. Να σκίσετε το μνημόνιο, να μείνετε αφορολόγητο στους 12.000. 751 μισθός κτλ. Κοιτάξτε, αυτές είναι last year τώρα ιστορίες. Θα ξαναπάμε στο πώς φτάσαμε εδώ και το τι και πώς. Λοιπόν, να θυμηθούμε όμως όλοι
τι κόμματα και τι καθεστώτα στηρίζαμε όλοι εδώ στα τραπέζι την προηγούμενη περίοδο, ποιοι μας οδηγήσαν εδώ και πώς πρέπει να βγούμε από την κρίση. Διότι στην κρίση δεν ήρθαμε επειδή πατήσαμε ένα κουμπί, ήρθαμε διότι ασκηθήκαν κάποιες πολιτικές. Πολιτικές όπως αυτή που άσκησε ο κ. Μαυραγάνης, έτσι για παράδειγμα, που ήταν στο Τον οποίο προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ για τις γνώσεις του, αλλά πολιτικές διαφωνίες έχουμε. Την ίδια πολιτική ασκείται, κύριε Αλεξιάδη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η πολιτική σας θέση. Να ομολογήσω η πολιτική μου θέση. Θέλετε πολιτική θέση επειδή λυσάτε με τα πολιτικά. Πολιτική μου θέση. Ίσα-ίσα οφείλω να ομολογήσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε ουδέτερος πολιτικά. Η αλήθεια είναι ότι οφείλω να ομολογήσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει το μνημόνιο καλύτερα από όλους. Είναι μια πολιτική θέση που άμα δεν ξέρω τι δεν ισχύει. Αλλά μιλάω μόνο εγώ να μην πειράξω. Πάμε στον κύριο Μαυραγάνη.